Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Και στην ε, τηλεόραση του Sky και σε ε, άλλα κανάλια και μέσα ενημέρωση παρουσιάστηκαν δημοσκοπήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη δημοσκόπηση που ε, έγινε εδώ από, τον, ε, από την Πάλση και τον Γιώργο Αράπογλου, με αρκετά ερωτήματα. Λοιπόν, θα πάτε να ψηφίσετε, είναι το πρώτο. Το 82% λέει σίγουρα ναι. Μάλλον ε, το 10% είναι ένα ποσοστό στο 92. Μάλλον όχι και σίγουρα όχι στο 4%. Της 100. επόμενη κάρτα. Ε, Πώς αυτό χωρίζεται. Είναι της αυτό είναι συγκλονιστικός αριθμός εδώ. Ναι, γιατί δείχνει συσπήρωση. Ναι, συσπήρωση βέβαια και από τον ΣΥΡΙΖΑ και, και από τον ΠΑΣΟΚ. Όσοι πήγαν και ψήφισαν θα πάνε, θα πάνε να ξαναψηφίσουν. Ψήφω, σωστά. Από ό,τι φαίνεται. Ναι. Εξού και τα ίδια νούμερα που βλέπουν στις δημοσκοπήσεις ε, πάμε παρακάτω, επόμενη κάρτα. Τι σκέφτεστε να κάνετε στι ερχόμενε εθνικέ εκλογέ, να ψηφίσω το ίδιο κόμμα είναι το 73%, άλλο κόμμα το 14%, Ίσως δεν ψηφίσω 3% και δεν ξέρω σίγουρα, δεν απαντώ, είναι το 10%. Για να δούμε την επόμενη. Και αυτό χωρίζεται με του ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία, το 91% ότι θα πάνε να ψηφίσουν. ΣΥΡΙΖΑ στο 80% και ΠΑΣΟΚ ότι θα ψηφίσουν το ίδιο κόμμα στο 77%. Αν στι ερχόμενε εθνικέ εκλογέ δεν προκύψει αυτό το κυβέρνηση, τι θα ήταν καλύτερο να γίνει. Προσπάθεια για κυβέρνηση συνεργασία, πάση θυσία, είναι το 22%. <σομίως> προσπάθεια για κυβέρνηση συνεργασία <σομίως> και, και, και αν δεν αποδώσει <σομίως> νέε εκλογέ, <σομίως> <είναι σομίως> το 39%. Εινικρυρά. Και νέε εκλογέ του ΝΑΤΟ. Θα κάνω αυθαίρετο τώρα. Κάντω. Και να με κράξει ο Ράπογλου. Το 31% και το 39% που μα κάνει σύνολον 70%. Ουσιαστικά λέει ότι αν δεν έχει κυβέρνηση. Εκλογέ. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στην κυβέρνηση στι 25 Ιουνίου, πάμε σε άλλε επόμενε εκλογέ. Πάμε παρακάτω. Επόμενη. Πόσα σα ανησυχεί η στάση τη Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά θέματα, Πολύ 27% και αρκετά 24%, στο σύνολο 51. Μέτρα 22%, λίγο ελάχιστο έω καθόλου στο 20%. Συνεχίζουμε. Πρόθεση ψήφου. Με όλε τι απαντήσει είναι ολοδείγματο εκτίμηση. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στο 38%, 100, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 17,5%, στο 11% το ΠΑΣΟΚ, 6,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα 3,5% η Ελληνική Λύση, 3,5% το Κόμμα Νίκη και 4% η Πλεύση Ελευθερία. Το ΜΕΡΑ 25% στο 1,5%. Αυτό είναι Σπαρτιάτε. Οι Σπαρτιάτε στο 1,5%. 3% είναι το άλλο, 2,5% λευκό άκυρο και 7,5% είναι η αναποφάσιστη. Πάμε τώρα με αναγωγή επί των εγκύρων. 39% η Νέα Δημοκρατία, 18% ο ΣΥΡΙΖΑ, 21 μονάδες διαφορά, 11,5% το ΠΑΣΟΚ, 6,5% Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 3,5% Ελληνική Λύση, 3,5% Νίκη, 4% Πλεύση Ελευθερίας. 1,5 μέρα 25, 1,5 σπαρτιάτε, 3 το άλλο και 8% Μάλιστα. για να αποφάσεις. Έχουμε και άλλη κάρτα από τη δημοσκόπηση τη ΠΑΘ. Είναι η προέλευση τη πρόθεση ψήφου από τη Νέα Δημοκρατία το 34%, συσπήρωση 91% Μάλιστα. και οι ζωέ 4%. Από το ΣΥΡΙΖΑ 80% συσπήρωση 14,5% το ποσοστό και 3% οι ζωέ. Και για το ΠΑΣΟΚ 77% συσπήρωση 8% και 3% είναι οι ισροές. Για την υπόθεση και σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, το 42%... Ε, προσοχή, ε, δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματο. 42%, 42 θα πάει στη Νέα Δημοκρατία, 19,5% στο ΣΥΡΙΖΑ, 12% στο ΠΑΣΟΚ, 7% στο ΚΟΚΟΕ, 4% στην Ελληνική Λύση, 4% στην νίκη και 4,5 στην πλεύση πλευση... ελευθερία. <σχερ> Δέσπινα Βλεπάκη θα έρθει εδώ μαζί μα τώρα να δούμε και τι άλλε δύο δημοσκοπήσει. και άλλε δημοσκοπήσει με δούμε τα πιο σημαντικά εταιρεία. ευρήματα με τη Μάρκ για τον ναι. Αντένα. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρόθεση ψήφου και τι δίνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι στι 20,3 μονάδε η διαφορά, 38,5 για την Νέα 18,2 για το ΣΥΡΙΖΑ, 10,3 για το ΠΑΣΟΚ, 6,7 το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,8 για την Πλεύση Ελευθερίας, 3,7 για την Ελληνική Λύση και βλέπετε και την νίκη εντό με 3%, μέρα 25 στο 1,9%. Ε, αυτό είναι λοιπόν η πρόθεση ψήφου. Συνεχίζουμε Μες. με την και επόμενη. Και 1,4 σπαρτιάτε είναι το, τε, το, το, ναι. τελευταίο κόμμα. Μες. Πάμε στην επόμενη εταιρεία. Εκτίμηση ψήφου. Α, Εδώ δίνει εκτίμηση. ένα εύρο δηλαδή, από 39 ναι. έω 43,4 για τη Νέα Δημοκρατία, 18 έω 21,6 για τον ΣΥΡΙΖΑ, 10 έω 12,8 για το ΠΑΣΟΚ, 6,2 έω 8,4 για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, 4,4 με 6,4 για την Πλεύση Ελευθερία, 3,1 έω 4,9 για την Ελληνική Λύση, 2,4 με 4 για την Νίκη και άλλο κόμμα, 6,5 με 8,9%. Και πάμε και στην μέτρο ανάλυση. Ναι. Εκτίμηση ψήφου 40,3 για τη Νέα Δημοκρατία, 19,2 για το ΣΥΡΙΖΑ, 11,1 το ΠΑΣΟΚ, 6,7 δίνει για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, 5 ελληνική λύση, 3,3 για την νίκη, πλεύση ελευθερία 5,5 και εδώ μπαίνει εντό και το ΜΕΡΑ25 με 3,8 κομμάτια. Η βουλή στη συγκεκριμένη λοιπόν δημοσκόπηση. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ.